Όπως είπαμε και εψές, εδώ εις των πανηγυρικών και κατανυχτικότατων ταυτόχρονα έσπερινών του Αγίου Σεραφείμ, έναν έτος είναι ωραίον, είναι καλόν, όχι όταν έχει μεγάλη διάρκεια. Βεβαίως η Εκκλησία εύχεται πολλά τα έτη για να μας δώσει εμάς τους τεμπέληδες μεγαλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες μετανοίας. Πολλοί Άγιοι δεν έζησαν χρόνια πολλά. Προχθές, μετε εκπλήξεως, ακούοντας την αγρυπνία που εκάμαμε στο μοναστήρι της Ορούντας, τον Άγιον Νικόλαον, τον ανάγνωση του βίου του Αγίου και μεγάλου παμέγιστου ιεράρχη ουρανού και γης και της Καπαδοκίας χώρας του Μεγάλου Βασιλείου, πόσα χρόνια έζησε ο Μέγας Βασίλειος? Λιγότερα από ό,τι έχω ζήσει μέχρι εγώ, αυτόν το μεγάλον εγώ. Εγώ νόμιζα ότι είναι 49 χρόνια που έζησε επί της γης ο Άγιος Βασίλειος. Ακούω την αδερφήν εκεί που διέβαζε, αν δεν κάνω και λάθος, 45 λέει ο βίος. Λοιπόν, ο Αγιολόγος που κάνει νόημα, 49 λέει. Λοιπόν, πιστεύουμε του Αγιολόγου μας. Και 49, τι είναι, και πόσα επρόλαβε και έγραψε και είπε και ομολόγησε ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, αν ένας αγιάσει, ισχύει αυτόν που λένε οι ψαλμοί, τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστήγαρεν, Κύριο, η ψυχή αυτού και ζών μεταξύ αμαρτωλών, λέει, μετετέθη. Και ακούτε παρακάτω τι λέει, ή να μη η κακία του κόσμου αλλάξει τη σύνεση αυτού. Δεν θέλουν μετάφραση αυτά. Μέσα σε λίγα χρόνια τον εμετέθεσεν ο Θεός. Ακούτε τι ωραίο ρήμα, μετάθεσης, αλλάζει θέση. Από τα επίγεια στα ουράνια. Αλλάζει απλώς θέση. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ιεράρχης Άγιος επί της γης και λειτουργούσε με τους καλούς του ιερείς, με τους ψάλτες του και των λαών του όπως καλή ώρα εμείς. Και τώρα τι κάνει στην άλλη θέση που τον ανέβασε? Πάλι λειτουργά. Όταν ακούμε παράδεισος, αιώνια ζωή, τι είναι? Είναι η ουράνια Θεία Λειτουργία. Έτσι. Έχει, ξέρετε, άγερο ψάλτες, απλά θα αλλάξουν οι θέσεις σας. Στην ουράνια λειτουργία να αναξιωθούμε να είμαστε και να λειτουργά και θα λειτουργά και λειτουργά ο Δεσπότης Χριστός και συλλειτουργούν μαζί του όλοι οι ιεράρχες και οι Άγιοι Ιερείς, η ιεροσύνη δεν φεύγει ποτέ. Συνεχίζεται. Φτάνει να την καταξιώσουμε, να μην την λερώσουμε και να κρατηθούμε ομολογητές ορθόδοξοι, χριστιανοί. Εκεί ψάλτες θα είναι άλλοι. Θα είναι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ και πίσω-πίσω όσοι από εσάς αγιάσετε θα είστε μαζί με τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Ο καθένας δηλαδή έχει την τάξη του. Έχει τη θέση του. Οι ψάλτες θα είναι με τα χερουβίμ, με τα σεραφείμ. Οι ιερείς και οι αρχιερείς μαζί με τους μεγάλους
ιεράρχες, βασίλειον των Μέγα Γρηγόριον των Θεολόγων, Ιωάννην των Χρυσόστομων, Επιφάνειον Κύπρου, ιερείς μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο. Μα τι ωραία πράγματα μας περιμένουν. Και καθόμεθα εμείς και ασχολούμεθα με τρίχες, με μύγες. Και αδικούμεν τον ουράνιον εαυτόν μας. Αυτό που ζήσαμε σήμερα εδώ τι είναι? Είναι ένα κομμάτι του ουρανού που το έβαλε έτσι η Μητέρα Εκκλησία η Ορθόδοξη να το γευόμαστε για να θυμούμαστε ποιος είναι ο προορισμός μας. Αυτή η λειτουργία που κάναμε σήμερα ανήκει σε αυτήν την τάξη, την άνω τάξη. Απλώς ξέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία να κατεβάζει τον ουρανόν εις τη γη. Με όλα της. Με τις ωραίες εικόνες, με την ωραία αρχιτεκτονική της, με την μυσταγωγία της, με τους ψαλμούς της, με τους ύμνους της, τη θεολογία που κουβαλούν, τη μουσική, την αγγελική που ακροόμεθα, την όσφρηση του ιερού θυμιάματος που οσφρενόμεθα, όλα, όλα συμμετέχουν. Και αισθήσεις του σώματος και ελπίζω και οι αισθήσεις της ψυχής, ο νους μας. Πού κατευθύνομεν τον νου μας? Εκεί υπάρχει και άλλη χωρία, δεν είναι μόνο οι ιεράρχες που είναι προϊστάμενος ο Μέγας Βασίλειος, ούτε μόνο οι ψάλτες που προείστανται τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Είναι και οι όσιοι. Και ένας από τους προϊστάμενους οσίους της ουράνιας λειτουργίας είναι, το ξέρουμε από αποκαλύψεις συγχρόνων Αγίων, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας, το έχω ξαναδιηγηθεί αυτό, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω συνεχώς, όταν ήταν άρρωστος και προς στιγμής εκουράστηκε, επονούσε και αυτό στα πόδια του πολύ, είχε και φλεβίτιδαν εκείνος. Και πήγε παραπονιάρης όπως ήταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της λέει: Παναγία μου, κοίτα τα πόδια μου, και της έδειξε τα γυμνά του πόδια που έτρεχαν αίματα από τις πολλές μετάνοιες που έκαμνε και ας είχε φλεβίτιδα. Σε παρακαλώ, της λέει, δεν στέλνεις, της λέει, τον Όσιο Δαβίδ κανέναν Άγιον να μου φέρει κανέναν ουράνιο φάρμακο, αφού τα φάρμακα του κόσμου τούτου δεν κάνουν τίποτε. Και ανοίγει η πόρτα του κελιού και γεμίζει ευωδία. Και λέει, α, για να έρθει αυτή η ευωδία του ουρανού, έχουμε ουράνια επίσκεψη. Και μπαίνει πρώτος μέσα ποιος? Ο αγαπημένος Απόστολος, ο Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο Παρθένος, ο Επιστήθιος Μαθητής. Και πίσω του ποιος? Ο σήμερον εορτάζων, ο Όσιος Σεραφείμ. Και πίσω από τους δύο Αγίους, τους πρωτοκορυφαίους αυτούς Αγίους του ουρανού, η Θεοτόκος, η Μητέρα του Φωτός. Και ακούτε τι ευγενική κυρία έχει ο ουρανός. Εσύστησεν τον ταπεινόν Ιάκωβον με τα γυμνά πόδια όπως ήταν στους δύο Αγίους και τους λέει: Πατέρες μου, είναι ο πατήρ Ιάκωβος, είναι ηγούμενος εδώ στο μοναστήρι, να τον προσέχετε, είναι ηγαπημένος φίλος του Υιού μου και είναι και φίλος δικός μου. Ακούτε, να μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε φίλοι Του και φίλοι της Παναγίας. Και εκείνα τα φάρμακα τους λέει, που σας είπα από τον ουρανόν, ο ένας να λείψει το έναν πόδι Ιακώβου και ο άλλος το άλλο. Και εγονάτισαν και το έναν πόδι ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος το άλυψε με έναν ουράνιον έλεον, όντως εθέριον έλεον, και το άλλον ο Άγιος, ο σήμερον εορτάζω, Σεραφείμ του Σαρόφ.
Και αφού λέει μου έκαμαν και υπόκληση οι Άγιοι μαζί με τη Θεοτόκον, εξήλθον και τους ευχαρίστησα. Δεν για να μου λέει νεόφυτέ μου, αλλά μια ανακούφιση την έλαβα. Και μόνο που είδα τη Θεοτόκον και τους Αγίους μου λέει λίγον είναι, ακούτε απλότητα. Ουκ έχουμε παιδί μου, μου λέει, οδεμένου σαν πόλη. Τι μέλου σαν επιζητούμε. Είχε συνείδηση ο Άγιος ότι δεν ζούμε για αυτήν την επίγεια ζωή. Τη ζούμε και την επίγεια ζωή. Όσο πιο μπορούμε ορθόδοξα, χαρούμενα, λατρευτικά. Αλλά δεν λατρεύομαι την επίγεια ζωή. Είτε με υγεία, είτε με ασθένεια, τα άνω ποθούμε, τα άνω προσδοκούμε. Άλλοι νεότεροι, άλλοι γυραιότεροι, αλλού είναι η προπτική μας. Η αιώνια ζωή του Χριστού. Την εύχομαι σε εσάς να την εύχεστε κι εσείς για μας. Μια άλλη φορά, πάλι ο Όσιος Σεραφείμ και ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας, εδιέβαζα, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, εκεί που λέει ότι εν το ουρανό πολέμον εισήν. Και δεν καταλάβαινα, λέει. Και λέω, μα πώς είναι πολλά μοναστήρια, Χριστέ μου, στον ουρανό και πολλές τάξεις. Και αμέσως μου λέει, ηρπάγειν ο νους και είδα, λέει, ότι ευρισκόμουν στη θύραν του παραδείσου, ενός μεγάλου κήπου. Και ποιος ήταν στη θύρα και περίμενε τον ταπεινόν Ιάκωβον της Εύβοιας? Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Ακούτε. Και του λέει, έλα πατέρ Ιάκωβε, αφού το εζήτησες, με έστειλε ο Κύριος του ουρανού και της γης να σου δείξω τα ουράνια σκηνώματα και στερεώματα. Και ήταν, λέει, κάτι, ένα μεγάλο απέραντο λιβάδι γεμάτο, ένα ασπρογάλαζο φως, γεμάτο πληροφορίες αυτόν το φως, που ό,τι λέει εποθούσες, το άκουες μέσα στην καρδιά σου, σαν εν αιώνια γνώση. Και ήταν, λέει, ένα απέραντο λιβάδι γεμάτο μαργαρίτες και ωραίες μεγάλες βιολέτες. Και ξεκινά, λέει, και αρχίζει ο Άγιος Σεραφείμ να πηγαίνει μπροστά. Ένα μονοπάτι δεν είχε, λέει. Και πατούσε επάνω, λέει, σε αυτά τα ουράνια λουλούδια. Και του λέω, εγώ δεν προχωρούσα. Μου έκαμνε νόημα. Έλα, πατέρ Ιάκωβε. Όχι, δεν έρχομαι. Γιατί δεν έρχεσαι, του λέει, αφού εσύ το ζήτησες. Να πατήσω πάνω σε αυτά τα ωραία λουλούδια, να τα σπάσω. Ακούτε τι ευγενικός, τι ευαίσθητος άνθρωπος ήταν ο γερό Ιάκωβος. Του λέει, έλα, πάτερ μου, του λέει ο Ρώσος ο Άγιος. Έλα, πάτερ μου, του λέει, αυτά τα λουλούδια δεν είναι σαν αυτά που έχετε στη γη. Είναι και αυτά αιώνια, του λέει, δεν σπάνε. Κοίταξε τα δικά μου, του λέει, που τα πάτησα. Μόλις τα ξεπατούσε, λέει, τσουκ, σηκωνόντουσαν απάνω. Δεν έσπαζε κανένα. Και πήρα θάρρος και εγώ, λέει, και περπάτησα, λέει. Και είδα εκεί που ευρίσκονται οι μάρτυρες, που ευρίσκονται οι δίκαιοι, που ευρίσκονται οι ιεράρχες, που ευρίσκονται οι ιερείς, που ευρίσκονται οι ψάλτες, που ευρίσκονται όλες οι τάξεις των ανθρώπων, των δικαίων ανθρώπων, όλοι μέσα στο φως. Αυτόν το φως που είναι γεμάτον πληροφορίες, έτσι που όλες οι απορίες μας εκεί θα λυθούν και υπερεκπερισσού, και πολύ περισσότερο δηλαδή θα μάθουμε από ό,τι ζητούμε και ερευνούμε. Άρα εκ μέρους γινώσκομαι. Έναν κομματάκι μαθαίνουμε εδώ στη γη. Τα υπόλοιπα να έχει ενδιαφέρον και άξιον ο ουρανός. Ευχαριστούμε όλους σας εξαιρέτως τον πατέρα Αμβρόσιον και τη συνοδεία του για όλους αυτούς τους σκόπους που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να στηθεί αυτόν το ιερόν ησυχαστήριον του μεγάλου Οσίου του ουρανού και της γης, του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Ευχαριστούμε που γίνεται αιτία να συγγενέψουμε με τον Άγιο Σεραφείμ. Και επιπλέον για αυτήν τη σημερινή λειτουργία που έχει έναν
επίσης χαρακτήρα, όπως είπα και ψες, κάθε λειτουργία που γίνεται τώρα, είτε είναι πανηγυρική όπως τη σημερινή, είτε μια απλή λειτουργία, ένας ψάλτης και ένας παπάς και δυο πιστοί, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται. Όπως ήρθαν τα πράγματα, ένεχεν και της ασθενείας και της επιδημίας και ένεχεν των καθυπερβολήν μέτρων που έχουν επιβληθεί, κάθε λειτουργία και κάθε προσέλευσή σας, είτε εντός είτε εκτός του ναού, είναι μία ομολογία πίστεως. Κάθε φορά που κοινωνάτε κατά τον πατροπαράδοτον τρόπον που θέλει η Μητέρα Εκκλησία, αιώνες τώρα να κοινωνούμε, είναι μία ομολογία πίστεως. Παρακαλώ να συνεχίσετε στην ταπεινή μας Μητρόπολη αυτήν την ομολογιακή στάση. Ο νόμος να κάνει τα του νόμου και οι άνθρωποι της πίστεως θα της πίστε ως τους. Έτσι είναι. Εμείς ζούμε όχι μόνο για τη γη και για τον ουρανό. Όταν ο ουρανός μας λέει κάτι διαφορετικό από τη γη, προτιμούμε τα ουράνια. Όταν ακούς τι μας περιμένει, πρέπει να είσαι χαζός δηλαδή. Να μην προτιμήσεις και λίγο πρόστιμο. Και κανέναν ονειδισμόν και περίγελον κανενός δημοσιογράφου να γίνεις. Χίλιες φορές να γίνω και φυλακή να πάω. Αλλά να είμαι μαζί με τον Μέγα Βασίλειο να λειτουργώ. Μαζί με τον Όσιον Σεραφείμ να συλλειτουργώ. Χίλιες φορές, χίλιες φυλακές, όχι μια, χίλιες. Τώρα παρακαλέσω τους ψάλτες μας, αφού πούμε διευχόν ότι ξέρετε από τα πολλά μουσικά σας να ψάλλετε από τη θέση που ευρίσκεστε, και για να βοηθήσουμε τον λαό που ευρίσκεται εκτός του Ιερού Ναού, θα εξέλθει το λείψανον του Αγίου Σεραφείμ εκεί που εκαθόμουν ψες, έξω του ναού, και ένας ένας σας να έρθετε να πάρετε αντίδωρο και να ευχηθούμε τα δέοντα. Να θυμάστε ότι έρχεται πολύ μεγάλη εορτή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, εις άξια του Πάσχα, τα φώτα. Κανείς να μην λείψει από τη λειτουργία των φώτων, όπου γίνει και όπως γίνει, κανείς σας και όπως μπορείτε. Και παρακαλώ τους ιερείς να φροντίσετε να αγιαστούν τα σπίτια των χωριών μας. Αν άλλες χρονιές ήταν μια φορά αναγκαίων, τώρα με την επιδημία και των κατατρεγμών είναι δυο φορές αναγκαίο. Και βεβαίως θα πάμε εμείς που έχουμε την ευλογία του ποταμού του Κλάριου, πρώτα ο Θεός, να κάνουμε και τον αγιασμό των υδάτων εις τον Κλάριον ποταμών. Επίσης να θυμηθείτε ότι έχουμε, ποια ημέρα είναι του Αγίου Νικηφόρου, Κυριακή βράδυ είναι ο Εσπερινός και την Δευτέρα το πρωί είναι η λειτουργία του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αυτός ο Άγιος ανάλαβε τη διαχείριση όλης αυτής της επιδημίας. Όποιος τον επικαλεστεί παίρνει έκτακτη δύναμη και προστασία. Και πολλοί που είχαν κορονοϊόν και πέρασαν τη δοκιμασία αισθάθηκαν την ενίσχυση, τη βοήθεια, την ευωδία του Αγίου Νικηφόρου. Όπως ξέρετε έχουμε έναν εγύρι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά είναι τετελειωμένο σχεδόν, έναν ωραίο παρεκκλήσιο στο γυροκομείο της Περιστερώνας, και όσοι πιστοί προσέλθετε. Και εκεί θα έχουμε πρώτα ο Θεός πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Βλέπετε η ζωή μας είναι λατρευτική, εορταστική. Είμαστε για τα πανηγύρια. Είμαστε για τα πανηγύρια και τα επίγεια και τα ουράνια. Ο Θεός να μας αξιώσει όλους μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το λείψανο να το πιάσετε ένας, να θυμιάσει κάποιος, πήραν το ήδη. Ελάτε πατέρες να με συνοδεύσετε.